αποφασίζεται, μαθαίνω, ή έτσι λένε τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται με την εισήγηση των επιστημόνων, είναι κάτι το οποίο μένει να διερευνηθεί. Δεν μας το είπαν δημόσιοι επιστήμονες όμως, ότι αποφασίζεται το πρώτο πράγμα που θα επαναλειτουργεί στη χώρα να είναι τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακία. Για ποιο λόγο πρώτα αυτά? Τόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά πια που πρέπει να ανοίξουν πρώτα τα δικαστήρια? Και δεν ανοίγεται τα κουρία πάνω να κουρευτούμε κιόλας. Βλέπω εδώ οι περισσότεροι στην αίθουσα χρειάζονται κούρεμα. Εκτός από κάποιους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα με μια μηχανή. Γιατί λοιπόν? Γιατί το κάνετε αυτό? Κάποιοι λένε το κάνετε αυτό διότι πρέπει κατά προτεραιότητα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των τραπεζών και των funds για τις προσημειώσεις και για τις κατασχέσεις. Άραγε είναι σημαντικότερες οι ανάγκες των τραπεζών και των funds από τη λειτουργία της δημοκρατίας και άρα εσείς ανοίγετε τα δικαστήρια να λειτουργούν για να γίνεται η δουλειά των τραπεζών και εδώ θα συνεχίζετε να νομοθετείτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Και βεβαίως να μην έρχεστε και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να μην έρχεται ο κ. Μητσοτάκης την ώρα του Πρωθυπουργού και να απευθύνεται διαρκώς και μονάχα με διαγγέλματα στον ελληνικό λαό, λες και είναι αυτοκράτορας, και να φέρνει εδώ άλλους υπουργούς να απαντούν στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, αρχηγούς των κομμάτων, λες και είναι η ανταυτού, η αντιβασιλής. Δεν γνωρίζω ότι έχουμε αλλάξει το πολίτευμά μας. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και δεν μπορεί να συνεχίζεται για πολύ αυτή η ιστορία. Σας καταθέσαμε την πρόταση για την παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας. Την καταψηφίσατε. Σας καταθέτουμε και σήμερα. Πάλι δεν την εγκρίνετε. Γιατί? Μας λέτε ότι υπήρχε από πριν η ημερομηνία. Μα βεβαίως υπήρχε μια ημερομηνία που όριζε ότι μέχρι τότε θα έπρεπε να έχει βρεθεί ένα άλλο πλαίσιο, αλλά πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν έλεγε ότι δεν θα υπάρχει τίποτα. Η υποχρέωσή μας, η μεταμνημονιακή, που ορθώς αναρωτήθηκε και κάποιος βουλευτής, είναι συγκεκριμένη. Δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει μετά τις 31 Απριλίου καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Εσείς όμως έχει φτάσει η ημερομηνία αυτή και βλέπω ούτε για αυτό το ζήτημα εδρώνετε αυτή σας.